Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestaspor.blogspot.gr. Θα μιλήσουμε με τους προπονητές της Δυτικής Μακεδονίας για τα παιχνίδια που παίζουν οι ομάδες τους την Κυριακή, αλλά και το Σαββάτο που παίζει ο Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας με τη Λευκή. Στην τηλεφωνική γραμμή ο προπονητής του Μέγα Αλέξανδρου Καλυθέας, ο κύριος Πασχάλης Δημητρίου. Πασχάλη, καλησπέρα. Πώς κύλησε αυτή η εβδομάδα προετοιμασίας για το αυριανό δύσκολο παιχνίδι με την Λευκήμη? Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Πάνω απ' όλα εύχομαι υγεία σε όλους και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα νομίζω ότι γίνονται. Αυτή την εβδομάδα, εντάξει, όλο τον καιρό αυτό υπήρχε μια βεβαιότητα. Τελικά μπήκαμε στην τελική ευθεία, ορίστηκε και η ημερομηνία την οποία θα γίνει και το παιχνίδι. Εμείς παίζουμε Σάββατο, αύριο δηλαδή, 2:30 το μεσημέρι. Ήταν μια εβδομάδα έτσι λίγο, τα είχε όλα, θα έλεγα, διότι μετά από πολύ καιρό θα ξαναεπανέλθουμε στους αγώνες. Θα ξαναεπανέλθουμε εκεί που είχαμε αφήσει πριν από αρκετό καιρό που θέλαμε όλοι. Και νομίζω ότι όλοι περιμένουμε με αγωνία το πότε θα σφίξω γιατί στην έναξη του παιχνιδιού. Είχαμε κάποια αγωνιστικά προβλήματα αυτή την εβδομάδα ή κύλησε ομαλά? Κοίταξε να δεις, αυτή την εβδομάδα σίγουρα είχαμε προβλήματα. Ομάδα χωρίς προβλήματα νομίζω ότι δεν υπάρχει. Είχαμε κάποια προβλήματα απρόπτα, τα οποία προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε στο αυριανό παιχνίδι την ομάδα της Λευκήμης χωρίς κανένα έτσι αγωνιστικό πρόβλημα. Πασχάλη, πώς βίωσαν οι ποδοσφαιριστές σου, εντάξει σίγουρα όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας, αλλά και την τελευταία εβδομάδα, αλλά και ακόμα και με τα rapid test αυτή την εβδομάδα, αυτή την πρωτόγνωρη για όλους μας κατάσταση? Ήταν για τους ποδοσφαιριστές κάτι το οποίο ήταν τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα τα παιχνίδια τα οποία παίζαμε μέχρι σήμερα. Σήμερα συγκεκριμένα, διότι όπως ξέρουμε όλοι σε εμάς χρειάζεται 24 ώρες πριν τον αγώνα, κάναμε και τα rapid test, τα οποία πρέπει να έρθει κάθε μια ομάδα έτσι ώστε να μπορεί γιατί να συμμετέχει στο ποτάμι, αλλά βασικά και να γίνει το παιχνίδι. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές ανταπέξαν πάρα πολύ καλά, δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα και αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι για το παιχνίδι. Γνωρίζεις κάποια πράγματα για την ομάδα της Λευκήμης που θα αντιμετωπίσεις αύριο? Την έχεις διαβάσει? Ναι, έχω δει κάποια βίντεο, έχω διαβάσει κιόλας. Είναι μια ομάδα δυνατή, είναι αρκετά χρόνια στην κατηγορία. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα και εμείς έχουμε κάνει τη δικιά μας την προετοιμασία και νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερα από ότι ήμασταν στην πρώτη φάση όταν είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι. Θα παρουσιαστεί ενισχυμένη η ομάδα? Έχει κάνει κάποιες μεταγραφές, κάποιες κινήσεις? Κάναμε κάποιες κινήσεις. Προσπαθήσαμε την ομάδα να ενισχύσουμε σε κάποιες θέσεις. Έχοντας υπόψη ότι μπορεί στο μέλλον, άμεσο μέλλον, να παρουσιαστούν αρκετά προβλήματα λόγω σχολείων, λόγω δουλειών. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και γι' αυτό αποφασίσαμε ότι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές, τους οποίους τους είχαμε στους στόχους και από την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά δεν ήταν δυνατόν να τους εντάξουμε στο ποδοσφαιρικό team της ομάδος. Τώρα όμως αυτή μας δόθηκε η δυνατότητα και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση. Και ξέρεις, αυτό που μίλησε με αρκετούς προπονητές, ότι κοιτάνε ένα ρόστερ να είναι αρκετά μεγάλο, γιατί θέλουν να αποφευθούν οι τυχόν τραυματισμοί λόγω της αποχής, έτσι. Πρέπει να έχεις και ένα ρόστερ ικανό να ανταπεξέλθει. Σίγουρα, ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή και εμείς πάνω σε αυτό το σχέδιο προχωρήσαμε και όχι μόνο, διότι υπάρχουν σήμερα που μου λέμε στην ομάδα αρκετοί μαθητές οι οποίοι θα έχουν και τις εξετάσεις. Ναι. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, πρώτον υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν τις δουλειές τους, οι οποίοι πέρυσι δουλεύαν σε παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθούν και πόσο θα μπορέσουν να είναι κοντά με την ομάδα. Προκύπτουν διάφορα προβλήματα. Έχουμε και τον κορονοϊό που δεν ξέρουμε κατά πόσο
κάποιος ποδοσφαιριστής μπορεί, ευχόμαστε βασικά κανένας ποδοσφαιριστής, αλλά ξέρετε αυτό δεν είναι στο χέρι μας. Συμβαίνουν τόσα πολλά, υπάρχουν και οι τραυματισμοί όπως είπατε, υπάρχουν και οι κάρτες. Σίγουρα είναι ένας γύρος, αλλά όμως παρόλα τα αυτά όλα αυτά τα προβλήματα θα υπάρχουν και δεν θα μπορέσουν να τα αποφύγει καμία νομική ομάδα. Έτσι, εφόσον μιλούσαμε και όλο αυτό τον καιρό της αποχής ότι καλό ήταν αφού ξεκίνησε να ξεκινήσει έστω τουλάχιστον κρατώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο για να μην έχουμε είτε πολλά κρούσματα είτε να μηδενίσουμε μάλλον τα κρούσματα. Πασχάλη, σου εύχομαι καλή επιτυχία και πραγματικά η ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ έχουμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, ειδικά τις ομάδες της περιφερίας μας. Έχουμε να κάνουν όσο δυνατόν μια πολύ καλή πορεία και να πετύχουν και αυτοί τους στόχους μας. Όσο για την δικιά μου την ομάδα, εύχομαι αύριο να δώσουν τα πάντα οι ποδοσφαιριστές μας, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και να φύγουμε με τους 3 βαθμούς της νίκης από το γήπεδο. Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr.